Ας κάνω μια ερώτηση για τα σχολεία. Ακούμε διάφορες και επικρίσεις από την αντιπολίτευση και κυρίως την αξιωματική ότι δεν θα έπρεπε να ανοίξετε τα σχολεία και γιατί τα ανοίξατε τα σχολεία. Θεωρείτε ότι μήπως ήταν βιαστικό το να ανοίξω τα σχολεία τελικά, γιατί είδαμε ότι δεν πάνε και πάρα πολλά παιδιά. Και θα σας πω την προσωπική μου άποψη, εγώ είμαι υπέρ το ότι δεν άνοιξαν τα σχολεία για να γνωρίζετε. Και το λέω και ως μητέρα ενός παιδιού δεύτερας λυκείου, το οποίο σήμερα πήγε κανονικά στο σχολείο του. Είμαι υπέρ. Όμως ακούγονται και φωνές που σας κάνουν κριτική σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, για να είμαστε ειλικρινείς, φωνές κριτικής από τη στιγμή που φάνηκε ότι ξεπερνάμε τον υγειονομικό κίνδυνο, υπάρχουν από όλες τις, σε κάθε βήμα τέλος πάντων και από όλες τις πλευρές. Και είναι και λογικό, γιατί πράγματι το πρώτο ζητούμενο ήταν να ξεπεράσουμε το υγειονομικό σκέλος. Από εκεί και πέρα όμως, επιστροφή στην κανονικότητα χωρίς επιστροφή στην εκπαιδευτική κανονικότητα δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω το φόβο, αλλά από την άλλη όταν οργανωμένα παρουσιάζει ένα σχέδιο που έχει μέσα και την παιδεία με έναν τρόπο πάλι σταδιακό, δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη βάση αυτή η κριτική, υπό την έννοια ότι το αντιπιχείρημα ποιο είναι, να αφήναμε τα παιδιά να ξαναγυρίζαν στο σχολείο μετά από 8 μήνες ή δηλαδή από το Φεβρουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο να μην είχαν καμία επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία διαζώσης. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σοβαρό επιχείρημα και αν μη τι άλλο είναι ένα επιχείρημα το οποίο μειώνει πάρα πολύ στα μάτια αυτού που το λέει την αξία της εκπαίδευσης. Εγώ δεν το συμμερίζομαι. Άρα λοιπόν, προφανώς αυτό που γίνεται τώρα, παρότι ακούω την κριτική ότι εντάξει για 15 μέρες, δεν είναι 15 μέρες, είναι ότι επιστρέφει το παιδί σε μια κανονικότητα μετά από 3 μήνες, ενώ αλλιώς θα επέστρεφε μετά από 6 μήνες. Πρώτον, και δεύτερον, ότι αυτό το διάστημα χρησιμοποιείται ως μια πρόβα generale που είναι απαραίτητη για να μπορούμε να επιστρέψουμε το Σεπτέμβριο. Αν θεωρήσουν όλοι αυτοί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψει σήμερα, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να επιστρέψει το Σεπτέμβριο. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή ποιες θα είναι οι τόσο μεγάλες διαφορές του Σεπτεμβρίου. Αντίθετα, τώρα έχεις ένα οργανωμένο πλάνο, τώρα είναι όλοι σε πολύ μεγαλύτερη επαγρύπνηση και γίνονται όλα πολύ στοχευμένα και πολύ προσεκτικά. Άρα σε αυτό το γενικό πλάνο εμπεριέχεται όπως πρέπει και η εκπαίδευση για να μπορούμε να μιλάμε για επιστροφή στη νέα κανονικότητα. Ακούω κάποιες φωνές εδώ τα τελευταία 24 ώρα που λένε ότι ενώ η κυβέρνηση πήγαινε πιο σταδιακά και πιο σιγά στην άρση των μέτρων, αρχίζετε να τρέχετε την άρση των μέτρων. Μήπως σας γυρίσει μπούμεραγκ αυτό? Τι εννοώ? Όχι στην κυβέρνηση, εννοώ στο κομμάτι της εξέλιξης της πανδημίας. Μήπως τώρα που προχωράμε πιο γρήγορα, η κυβέρνηση αποφασίζει πιο γρήγορα να ανοίξει την εστίαση, να κάνει και άλλα βήματα στο κομμάτι της άρση των μέτρων. Φοβόσαστε κάτι ένα τέτοιο ενδεχόμενο, κύριε Ρωμανέ? Κοιτάξτε, προφανώς, όπως είχαμε πει από την πρώτη μέρα παρουσίασης του σχεδίου επιστροφής στην κανονικότητα, επανεξετάζεται αυτό το σχέδιο καθημερινά με βάση τα νεότερα δεδομένα. Από τη στιγμή λοιπόν που τα νεότερα δεδομένα ευτυχώς είναι θετικά, προφανώς όπως θα μπορούσαμε να έχουμε πάει παραπίσω κάποια πράγματα ή να έχουμε επιστρέψει σε ένα lockdown που απευχόμασταν όλοι, έτσι υπάρχει και το θετικό σενάριο του κάποια πράγματα να έρθουν πιο γρήγορα, φυσικά πάντα υπό τη βάση ότι δεν τίθεται σε διακινδύνευση όλο αυτό που χτίσαμε υγειονομικά. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση και με αυτή την προϋπόθεση προχωράμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε.